Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Υγεία και Ευεξία». Το σημερινό μας θέμα είναι μεταμόσχευση νεφρών και ο φιλοξενούμενός μας είναι ο Δόκτωρ Μάκης Λαπτσίδης, Διευθυντής Μεταμοσχεύσεων στο Wessex Kidney Center και Portsmouth Regional Director South Coast Royal College of Surgeons. Καλησπέρα σας, γιατρέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη συνεισφορά στην εκπομπή «Υγεία και Ευεξία». Το θέμα μας είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και είμαι σίγουρη αυτοί που θα παρακολουθήσουν την εκπομπή θα λύσουν πάρα πολλές από τις απορίες τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε και ελπίζω όντως μετά από αυτή την εκπομπή να λυθούν πάρα πολλά από τα ερωτήματα που πολλοί κόσμος μπορεί να έχει. Γιατρέ, θα ήθελα να αρχίσω από μία γενική ερώτηση, έτσι, για να καταλάβουμε καλύτερα το θέμα. Να μας πείτε λίγα λόγια για τη λειτουργία των νεφρών. Ποια είναι η χρήση των νεφρών στο σώμα μας? Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Ο νεφρός είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο όργανο και μάλιστα όταν μιλάμε για μεταμοσχεύσεις νεφρών και με τόσα πολλά που ακούμε στις ειδήσεις και ερχόμενοι και από Αγγλία και από Αμερική με το 3D printing, δεν μπορεί ακόμα να γίνει αυτό για τον νεφρό, γιατί αποτελείται από διάφορα και πολύπλοκα κύτταρα. Δεν είναι όπως είναι το ύπαρο, ας πούμε, που έχει μόνο τα υπατοκύτταρα. Ο νεφρός είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο όργανο, γι' αυτό και δεν μπορούμε ακόμα να το χρησιμοποιήσουμε σαν γι' αυτό. Το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι το γεγονός ότι φιλτράρει στο αίμα τις διάφορες τοξίνες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια, οτιδήποτε τρώμε, αναπνέουμε, όλα αυτά φιλτράρει στην ουσία το αίμα από τις τοξίνες, όλους τους ηλεκτρολίτες. Πολλοί θα ξέρουν, ίσως ορισμένοι από αυτοί που μας ακούνε, που είναι ασθενείς. Οι νεφροπαθείς γενικά κινδυνεύουν από υψηλές ποσότητες καλίου στο αίμα, με αποτέλεσμα το όταν ο νεφρός λειτουργεί κανονικά, καθαρίζει το αίμα από διάφορους ηλεκτρολίτες που επηρεάζουν την καρδιά. Φανταστείτε ότι το αίμα μας περνάει από τους νεφρούς γύρω στις 40 φορές μέσα στο 24ωρο και γύρω στα 200 λίτρα υγρών φιλτράρεται από το νεφρό και έτσι παράγονται τα ούρα μας. Εκτός αυτού, ο νεφρός ο ίδιος του δημιουργεί διάφορες ορμόνες όπου βοηθάνε στην δημιουργία των κυττάρων μας, των ερυθρών κυττάρων. Γι' αυτό βλέπουμε και ασθενείς που έχουν νεφρική ανεπάρκεια ότι έχουν χαμηλή αιμοσφαιρίνη, γιατί δεν παράγεται η ερυθροποιητίνη, που είναι μια ορμόνη στο αίμα για να μπορέσει να δημιουργεί τα κύτταρα αυτά εδώ. Ρεγκουλάρει στην ουσία την αρτηριακή πίεση. Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση και vice versa, μάλιστα, ότι όταν έχεις μεγάλη πίεση μπορεί αυτό να καταστρέψει τους νεφρούς μας. Μπορούν και κάνουν activation την βιταμίνη D που παίρνουμε εμείς και από τον ήλιο και από τις τροφές, ούτως ώστε κάποιος ο οποίος έχει νεφρική ανεπάρκεια έχει μεγαλύτερο ποσοστό να πάθει οστεοπόρωση ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τον μεταβολισμό των συγκεκριμένων βιταμινών. Και γενικά δημιουργεί μια ομοιόσταση, ούτως ώστε αποβάλλοντας όλα τα οξέα που δημιουργούνται από τα κύτταρά μας, έχουμε ένα φυσιολογικό pH, ένα φυσιολογικό pH, ούτως ώστε να μπορέσουν όλες οι λειτουργίες των υπολείπων οργάνων να δημιουργηθούν φυσιολογικά. Να ρωτήσω, γιατρέ, είπατε ότι ένας από τους λόγους που μπορεί να δημιουργήσει την ανεπάρκεια νεφρών είναι η υπέρταση. Εννοείται ότι εάν αφαιθεί χωρίς να πάρει ο ασθενής κάποιο φάρμακο, αν δεν το προλάβει έγκαιρα ίσως, σωστά. Έτσι. Η υψηλή πίεση, όπως ξέρουμε, καταστρέφει τα αγγεία της καρδιάς, καταστρέφει τα αγγεία του αίματος, γενικά τα μεγάλα αγγεία και τα μικρά αγγεία από τα οποία αποτελείται ο νεφρός. Οπότε η χρόνια υπέρταση, η οποία πολλοί ασθενείς γενικά αποδίδουν, κάποιος μπορεί να έχει απλά πονοκεφάλους και να νομίζει ότι είναι ένας απλός πονοκέφαλος, αλλά είναι επειδή έχει υψηλή πίεση και δεν θεραπεύεται. Στο τέλος, μετά από βιοψία νεφρού, καταλαβαίνουν ότι ο νεφρός έχει καταστραφεί λόγω της υψηλής πίεσης. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλές άλλες ασθένειες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην νεφρική ανεπάρκεια. Και η νεφρική ανεπάρκεια στην Αμερική ή στην Αγγλία είναι γύρω στο 14 με 15% των ασθενών
μπορεί να έχουν, του πληθυσμού μπορεί να έχουν νεφρική ανεπάρκεια. Ο σαχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και τύπου 2 μάλιστα μπορεί να προκαλέσει νεφρική ανεπάρκεια. Η πιελονεφρίτιδα, δηλαδή συνήθεις λοιμώξεις τουροποιητικού, οι οποίες όταν γίνονται χρόνιες, ας πούμε, που πηγαίνουν πάνω προς τον νεφρό, δημιουργούν πιελονεφρίτιδα στο νεφρό. Η νεφρολυθίαση, πέτρες στους νεφρούς, μπορεί να δημιουργήσει νεφρική ανεπάρκεια όταν δεν θεραπεύονται, όταν γίνεται συχνή με τους νεφρούς. Πολυκιστική νεφρή, πολλοί κόσμος θα τους έχει ακούσει και μάλιστα αυτό εδώ μεταφέρεται στα γονίδια μας από τους γονείς μας. Μπορούμε να το μεταδώσουμε εμείς αν έχουν πολυκιστικούς νεφρούς στα παιδιά μας, ώστε αν κάποιος έχει πολυκιστικούς νεφρούς είναι καλό να πάει να κάνει τεστ και στα παιδιά, ούτως ώστε να δει ότι δεν το έχουν τους πολυκιστικούς νεφρούς και δεν θα χρειαστούν κάποιο είδους θεραπεία στο μέλλον. Διάφορα άλλα, οι σπειραματονεφρίτιδες, που στην ουσία είναι το ανοσοποιητικό σύστημα, επιτίθεται στους ίδιους τους νεφρούς, που μπορεί να δημιουργήσει νεφρική ανεπάρκεια στο μέλλον. Οι διάφοροι όγκοι, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα να γίνει διασπορά σε άλλα όργανα, αλλά αν κάποιος νεφρός παρουσιάσει έναν από τους όγκους και πρέπει να γίνει νεφρεκτομή, ορισμένες φορές, ανάλογα με το πόσο μεγάλος είναι ο όγκος, μπορεί να γίνει μερική νεφρεκτομή. Οι ουρολόγοι δηλαδή αφαιρούν μόνο το σημείο του νεφρού που έχει τον όγκο, ούτως ώστε να μην πάρουν τελείως τον νεφρό, μπορεί πάλι να δημιουργήσουν νεφρική ανεπάρκεια. Ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται με ένα νεφρό μόνο. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν έχω κάνει ποτέ υπέρηχο, δεν ξέρω αν έχω έναν ή δύο νεφρούς. Γι' αυτό και είναι ένας από τους λόγους που, όταν κάποιος θέλει να γίνει δότης, ας πούμε, την πρώτη φορά που ξεκινά, το πρώτο imaging που θα κάνουμε στους ασθενείς αυτούς, είναι να τους κάνουμε έναν υπέρηχο, να δούμε καταρχήν ότι έχουν δύο νεφρούς και δεν έχουν ένα. Οπότε δεν μπορείς να δώσεις τον νεφρό σου. Έτσι ακριβώς. Τι γίνεται με φαρμακευτικές, κάποιες συγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές? Γιατί έχω ακούσει ότι, παράδειγμα, το Ποστάν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τους νεφρούς. Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει αυτό. Αληθεύει, είναι διάφορα από τα φάρμακα. Ιδίως παλαιότερα το χρησιμοποιούσαν πολύ και οι ψυχίατροι, το λίθιο. Θα έχετε ακούσει, τώρα προκαλεί lithium toxicity σε ασθενείς με ψυχιατρικά προβλήματα, με διπολικές διαταραχές. Έχουμε δει πολλούς ασθενείς που παίρνανε λίθιο στο παρελθόν και τους έχει προκαλέσει νεφρική ανεπάρκεια. Και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, δεν είπαμε ότι θα πάρεις ένα-δύο πονστάν ή ένα αντεπών και θα σου προκαλέσει αυτό, αλλά η κατάχρηση των φαρμάκων αυτών οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια, σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Επίσης, όταν υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια, υπάρχει και στους δύο νεφρούς το ίδιο ποσοστό? Γιατί συμβαίνει αυτό? Λένε συνήθως αν είναι 60% λειτουργία, είναι και στους δύο το ίδιο. Στους δύο νεφρούς. Εξαρτάται από τις αιτιολογίες που μόλις παρουσίασα όσον αφορά την νεφρική ανεπάρκεια. Εννοείται πως αν έχεις ένα γενικευμένο μια ασθένεια που θα χτυπήσει και τους δύο νεφρούς, δηλαδή ο ζαχαρώδης διαβήτης, ας πούμε, δεν μπορεί να χτυπήσει μόνο τον ένα νεφρό από τους δύο. Όταν έχεις πολυκιστικούς νεφρούς, δεν μπορείς να έχεις πολυκιστικό νεφρό μόνο τον έναν και ο άλλος να μην είναι. Γιατί όταν έχεις την πολυκιστική νόσο, θα έχεις πολυκιστικές οθήκες, θα έχεις και πολυκιστικό ύπαρ. Γενικά όλες αυτές εδώ οι ασθένειες, οι περισσότερες νεφρολογικές, εκτός χειρουργικής, ας πούμε αν έχει καρκίνο στον ένα νεφρό, συνήθως μπορεί τη δεύτερη φορά, αν ξαναέρθει ο καρκίνος, να χτυπήσει και τον άλλο νεφρό, αλλά συνήθως θα είναι μόνο στον ένα. Οπότε αν κάνεις μια νεφρεκτομή, τελείωσε, μπορείς να ζήσεις φυσιολογικά με ένα νεφρό για τη διάρκεια της ζωής σου, ιδίως άμα διαγνωστείς στα 30, στα 40, στα 50 σου χρόνια. Αν έχεις νεφρολυθίαση, πάλι αν έχεις δηλαδή πέτρες στους νεφρούς, πάλι συνήθως είναι και στους δύο νεφρούς, αλλά καμιά φορά μπορούμε να το δούμε μόνο στο ένα. Αλλά γενικά, όταν έχεις νεφρωτικό σύνδρομο, όταν έχεις σπειραματονεφρίτιδες κτλ., πάντα, ή αν έχεις υψηλή πίεση, πάντα χτυπάει και στους δύο νεφρούς. Μάλιστα. Και τώρα να πάμε στις θεραπείες. Ποιες είναι οι συνήθεις θεραπείες για την ανεπάρκεια των νεφρών? Ξέρω είναι γενική αποσυερώτηση, γιατί μάλλον θα εξαρτώνται από πολλά. Είναι πολύ σωστή η ερώτηση, βασικά. Καταρχήν να ξεκινήσω με το γεγονός ότι οι ασθενείς που βλέπουμε εμείς στην κλινική, όταν τους στέλνουν οι νεφρολόγοι για μεταμόσχευση, θα δεις κάποιους ασθενείς των οποίων τα νεφρά είναι στο 10%, μια φορά είναι στο 7%, στο 8%, και είναι φυσιολογικοί. Ιδίως νέοι ασθενείς δεν το καταλαβαίνουν.
αν, και του το λέω για παράδειγμα, ότι αν ήμουν εγώ την επόμενη μέρα και ξυπνούσα με αυτούς τους συντελεστές στο αίμα, δεν θα μπορούσα να κουνήσω τα πόδια μου από το κρεβάτι. Επειδή η όλη διαδικασία της νεφρικής ανεπάρκειας γίνεται σταδιακά, ο οργανισμός μπορεί και βρίσκει διεξόδους. Με αποτέλεσμα αυτοί οι ασθενείς δεν το καταλαβαίνουν και αρχίζουν και κάνουν ένα balance όσον αφορά τα συμπτώματα κτλ. Οπότε τον βλέπεις και θα τον ρωτήσω τον άλλο τι νιώθεις, τι συμπτώματα έχεις. Θα σου πει κούραση, που πιστεύω ότι και εγώ είμαι λίγο κουρασμένος σήμερα και εσύ προφανώς είσαι λίγο κουρασμένη αν έχεις μεγάλη μέρα μπροστά σου. Δεν είναι συγκεκριμένα τα συμπτώματα που έχουν οι ασθενείς με την νεφρική ανεπάρκεια. Ναι, μπορεί να έχουν εκνισμό στο σώμα, να έχουν φαγούρα. Το πιο σύνηθες είναι ότι θα έρθουν με πρισμένα πόδια ή όταν θα περπατήσουν θα αρχίσουν να λαχανιάζουν πιο εύκολα και θα δουν ότι γενικά είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι όσον αφορά ότι ο νεφρός φιλτράρει τα υγρά στον οργανισμό, αυτό δεν μπορεί να το κάνει πια. Οπότε στην ουσία οι ασθενείς αυτοί όταν έχουν κάποια και μερικοί από αυτούς όταν για οποιοδήποτε λόγο κάνουν εξετάσεις αίματος γιατί ξέρω εγώ πρέπει να κάνουν μια χειρουργική επέμβαση για οποιοδήποτε λόγο πηγαίνουν στο GP τους και κάνουν μια εξέταση αίματος και τότε τους βρίσκουν ότι έχει ανεβασμένη κρεατινίνη ή το GFR, σου, ας πούμε, λέτε, το ποσοστό των νεφρών που λειτουργεί είναι ξέρω εγώ 40-30%. Τότε τους στέλνουν στους νεφρολόγους. Οι νεφρολόγοι μετά ακολουθούν μια συγκεκριμένη θεραπεία όσον αφορά τη συμπτωματολογία που έχουν αυτοί οι ασθενείς. Μπορεί να τους ξεκινήσουν διουρητικά ή μπορεί να τους στείλουν για μια βιοψία για να δουν γιατί ακριβώς ο νεφρός έχει αρχίσει και πέφτει η λειτουργία του. Αν κάποιος, ξέρω εγώ, είναι ζαχαροδιαβητικός ή οτιδήποτε άλλο, τότε είναι εμφανές ότι αυτό εδώ είναι το ο υπεύθυνος, ας πούμε, της νεφρικής ανεπάρκειας. Αλλά είναι ορισμένες περιπτώσεις που δεν ξέρουν ποιος είναι ο λόγος, οπότε τους κάνουν βιοψία. Οπότε ακολουθούν μια συμπτωματολογική θεραπεία στην ουσία, ανάλογα με τα συμπτώματα που έχει ο ασθενής, οι νεφρολόγοι τότε τους προσπαθούν να τους μανατζάρουν έτσι όσο μπορούν. Όταν το ποσοστό της νεφρικής λειτουργίας πέσει κάτω από το 15%, τότε ερχόμαστε εμείς στο παιχνίδι, τότε γίνεται ένα referral, τους στέλνουν σε εμάς, ούτως ώστε αφού βέβαια τους κάνουν ένα πλήρη έλεγχο που θα το συζητήσουμε σήμερα να υποθέσω, για να δούμε αν είναι fit, αν μπορούν να έχουν μια μεταμόσχευση, τότε είναι εμείς που θα ξεκινήσουμε να μπούμε στο παιχνίδι για να είτε να κάνουμε μια επέμβαση ούτως ώστε να τους δημιουργήσουμε μια φίστουλα για να μπορέσουν να κάνουν αιμοκάθαρση, είτε αν οι ασθενείς θέλουν να κάνουν κάθαρση του αίματος στο σπίτι τους, μπορούν να κάνουν περιτοναϊκό καθετήρα, να τον βάλουμε στην κοιλιά, ούτως ώστε συνδέεται με μια μηχανή και τότε μπαίνει υγρό μέσα στην κοιλιά και ξαναβγαίνει, ούτως ώστε το περιτόνεό μας χρησιμοποιείται σαν φίλτρο, ούτως ώστε να φιλτράρει όλες τις τοξίνες από το αίμα. Ώστε ώστε για να αρχίσει η αιμοκάθαρση, πρέπει να πέσει στο 10-15%, αλλά όπως είπατε, εξαρτάται και το πώς αισθάνεται. Σωστά. Για μεταμόσχευση όμως, πάλι πόσο θα πρέπει να πέσει για να... Πάλι το ίδιο. Στην ουσία θα τους δούμε εμείς για μεταμόσχευση όταν θα πέσει κάτω από το 15%. Ο ασθενής θα ξεκινήσει αιμοκάθαρση γύρω στο 15-10%, αλλά όπως είπες πολύ σωστά, ανάλογα με το πώς αισθάνεται. Το ιδανικότερο είναι να μεταμοσχεύουμε τους ασθενείς πριν καν ξεκινήσουν αιμοκάθαρση. Τότε το προσδόκιμο επιβίωσής τους αυξάνεται. Γιατί το γεγονός ότι η αιμοκάθαρση, ναι, μεν αντικαθιστά τις λειτουργίες του νεφρού, αλλά δεν είναι το ίδιο όσον αφορά με το γεγονός ότι θα κάνεις μια φίστουλα, αλλά επειδή η φίστουλα έχει μεγάλο αίμα που πηγαίνει μέσα από τα αγγεία, επιβαρύνει την καρδιά. Και οτιδήποτε άλλο, με όλες αυτές τις τοξίνες που μαζεύονται, γιατί η αιμοκάθαρση σημαίνει ότι 3 φορές την εβδομάδα, για παράδειγμα, θα πρέπει να είσαι συνδεδεμένος με τη μηχανή της αιμοκάθαρσης επί 4 ώρες στο νοσοκομείο. Και αυτό είναι πριν καν υπολογίσει το γεγονός ότι πού μένεις, πόσο μακριά είσαι από το νοσοκομείο, αν θα έρθει, ξέρω εγώ, το ασθενοφόρο ή κάποιο δικό σου να σε πάει στο νοσοκομείο, που στην ουσία δηλαδή χάνει 7 με 8 ώρες από τη ζωή σου κάθε 3 μέρες. Και γενικά τότε είναι που μιλάμε και βέβαια πρέπει να δούμε ότι ο ασθενής είναι αρκετά fit, είναι αρκετά υγιής, ούτως ώστε να κάνει τη μεταμόσχευση. Γιατί λέμε ότι η μεταμόσχευση, ναι, είναι το gold standard, ας πούμε, για την νεφρική ανεπάρκεια και το προσπαθούμε να το προωθήσουμε κτλ. Αλλά δεν είναι όλοι οι ασθενείς έτοιμοι για να έχουν μια αιμοκάθαρση, γιατί μπορούμε να τους κάνουμε φυσιολογικά πιο fit, δηλαδή άμα χρειάζονται
ξέρω εγώ, ένα στέντ στην καρδιά ή οτιδήποτε άλλο, ή κάποιος άλλος, ας πούμε, μπορεί να είχε στο παρελθόν έναν όγκο, να είχε καρκίνο, να έχει χειρουργηθεί και μετά από ένα συγκεκριμένο διάστημα, όταν είναι καθαρή από την όσο αυτή, τότε να μπουν στη λίστα για την αιμοκάθαρση και για να μπουν για να κάνουν μια μεταμόσχευση. Γιατί μην ξεχνάς ότι το γεγονός ότι όταν εμείς μεταμοσχεύουμε ένα νεφρό, θα πρέπει να δώσουμε νοσοκατασταλτικά φάρμακα, με αποτέλεσμα ότι ιδίως τώρα που είχαμε και COVID τόσο καιρό ή οτιδήποτε άλλο, ο ασθενής αυτός εδώ είναι πιο επιρρεπής στο να κολλήσει διάφορες ασθένειες όσον αφορά και ιώσεις και μικρόβια, αλλά και καρκίνο. Και καρκίνο. Γιατρέ, πριν πούμε στη διαδικασία για τη μεταμόσχευση, θα ήθελα να ρωτήσω πρώτον, γιατί χορηγείται κορτιζόνα σε άτομα που πάσχουν που έχουν ανεπάρκεια νεφρό? Η κορτιζόνη, τα στεροειδή, είναι ένα από τα τρία φάρμακα που δίνουμε κατ' εκλογή όσον αφορά την νοσοκαταστολή για τους ασθενείς για να μην απορρίψουν το μόσχευμα. Γιατί όταν έγινε η πρώτη μεταμόσχευση νεφρού το 1954, έγινε μεταξύ δύο ομοειδών διδύμων και δεν δώσανε καθόλου νοσοκαταστολή, γιατί στην ουσία ήταν σαν να παίρνει το νεφρό από τη μία πλευρά σε μένα και να το βάλει στην άλλη. Δεν είχαν καθόλου κάτι, και γι' αυτό άντεξε περισσότερο καιρό από ό,τι όλες οι άλλες μεταμοσχεύσεις που κάνανε. Τώρα, να φανταστείς ότι από τότε μέχρι τώρα, όσον αφορά την τεχνική, αν εξαιρέσει το γεγονός ότι υπάρχουν κέντρα που κάνουν ρομποτικές μεταμοσχεύσεις σε υπέρβαρους ασθενείς, δεν έχει αλλάξει τίποτα στην τεχνική της των μεταμοσχεύσεων μετά από 60-70 χρόνια. Αυτό που έχει αλλάξει είναι σε όλα αυτά τα φάρμακα που δίνουμε τώρα στους ασθενείς για να μην απορρίψουν το νεφρό, που ναι, μεν λέμε ότι είναι ασφαλή, αλλά βέβαια έχουν και τις παρενέργειές τους. Ορισμένες από αυτές καμιά φορά μπορεί να είναι και σοβαρές παρενέργειες, αλλά γενικά είναι καλύτερες όσον αφορά το να κρατήσει ο νεφρός περισσότερο στους ασθενείς σήμερα. Έτσι, για να βεβαιωθώ ότι έχω καταλάβει σωστά, δηλαδή τι δίνεται προληπτικά, που όταν χρειαστεί να γίνει μεταμόσχευση να μπορέσει να το κρατήσει? Όχι, ορισμένοι ασθενείς, ανάλογα με το τι ασθένεια έχουν, παίρνουν κορτιζόνη για οποιοδήποτε λόγο, που ο νεφρολόγος θα το γράψει αυτό. Μάλιστα. Αλλά γενικά εμείς σαν χειρουργοί, μετά από τη μεταμόσχευση, θα ξεκινήσουμε με 20 μιλιγκράμμ πρεντνίζολον και κάποια στιγμή θα το ρίξουμε στο 5, να έχουν μια ήπια δόση ανοσοκαταστολής όσον αφορά την κορτιζόνη και σε σχέση με όλα τα άλλα ανοσοκατασταλτικά που θα δίνουμε. Μάλιστα, ευχαριστώ. Και σχετικά με την αιμοκάθαρση, έχουμε ακούσει ότι προσπαθούν να εφευρέσουν οι επιστήμονες ένα χάπι, δηλαδή αντί να γίνεται η αιμοκάθαρση, να παίρνει τέλος πάντων κάποιο φάρμακο, ένα χάπι ο ασθενής. Αυτό ισχύει, δηλαδή υπάρχει τέτοια περίπτωση? Τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ακούσει, αλλιώς θα πρέπει να ψάξω τη δουλειά βασικά. Προς το παρόν όχι. Θα έχετε ακούσει και γενικά ότι πριν από 4-5 μήνες στην Αμερική που μεταμοσχεύσανε μία καρδιά από έναν χείρο σε έναν ασθενή. Ναι, ναι, βέβαια. Που ακόμα προς το παρόν με τους νεφρούς δεν γίνεται τίποτα τέτοιο. Όπως είπα και στην αρχή, ο νεφρός είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο όργανο. Ο κάθε νεφρός έχει γύρω στο 1 εκατομμύριο μικρά φίλτρα που είναι οι νεφρόνς. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο με τόσο απλωμένα χάπι μόνο να βρεθεί κάτι μία λύση. Έτσι, έχουμε ακόμη πολλά χρόνια, φαντάζομαι, δυστυχώς ναι. Έτσι. Για τη διαδικασία της μεταμόσχευσης. Ωραία. Όταν βλέπουμε γενικά τους ασθενείς στην κλινική και βασικά ένας ασθενής θα πρέπει να έρθει σε εμάς από τον νεφρολόγο, θα πρέπει να έχει ένα προσδόκιμο επιβίωσης πάνω από 5 χρόνια χωρίς καν εμείς να τον ακουμπήσουμε, χωρίς να τον μεταμοσχεύσουμε, που σημαίνει ότι πρέπει καρδιοαγγειακά από τους πνεύμονες, από όλα τα άλλα τα συστήματα, ουροποιητικό, γαστροεντερικό, να είναι σωστά όλα στη θέση τους. Βέβαια, έχουμε μεταμοσχεύσει ασθενείς που είχαν προηγηθήσεις επεμβάσεις στην καρδιά, έχουμε μεταμοσχεύσει ασθενείς που είχαν εμφράγματα και 1 και 2. Δεν είναι αυτό contraindication, δεν είναι αυτό κάτι που λες αποκλείεται να σε μεταμοσχεύσει επειδή είχες όλα αυτά εδώ. Όσον αφορά τους δότες, πολλοί κόσμοι θα ξέρει ότι είναι 2 ειδών οι δότες. Είναι οι ζώντες δότες, όταν έχεις κάποιο φίλο, κάποιο γνωστό, κάποιο μέλος της οικογένειάς σου, που πολλοί από αυτούς τους δότες είναι και αλτρουιστικοί.
που σημαίνει ότι κάποιος, το έχουμε πολλούς εδώ στην Αγγλία, μόνο εδώ στο Portsmouth έχουμε από το 2004 γύρω στα 60 άτομα που είδαν κάτι στην τηλεόραση, ένιωσαν κάτι μέσα τους και πήγαν την επόμενη μέρα, τεστάρανε τον εαυτό τους και είπαν θέλω να δώσω τον εφρό μου σε κάποιον που δεν έχουν γνωρίσει ποτέ. Είναι υπέρτατος αλτρουισμός αυτό, σε αυτή την περίπτωση. Και το δεύτερο γκρουπ των δοτών που χρησιμοποιούμε εμείς όταν κάποιος είναι στη λίστα και δεν έχει ζώντες δότες στην οικογένεια ή στο φιλικό περιβάλλον, είναι οι δότες που κάποια στιγμή θα πεθάνουν, είναι στο νοσοκομείο και έχουν πάθει ή καρδιαγγειακή ανακοπή και έχουν βέβαια πάει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά οι γιατροί έχουν μιλήσει με τους συγγενείς γιατί δεν πρόκειται να τους επαναφέρουν πίσω γιατί δεν μπορούν τα συστήματα να λειτουργήσουν σωστά. Οι δότες μετά από κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο, κάποια αιμορραγία ή κάποιο ατύχημα στον δρόμο με το αυτοκίνητο που είναι εγκεφαλικά νεκροί. Οπότε είναι αυτά τα δύο είδη δοτών που παίρνουμε τα νεφρά. Και ποιες είναι οι κυρίες αντενδείξεις της νεφρικής μεταμόσχευσης? Όπως είπα και στην αρχή, ένας ασθενής θα πρέπει να είναι αρκετά fit, ώστε να μπορέσει να έχει μια μεταμόσχευση. Η ηλικία δεν είναι απαραίτητος μια contraindication, ας πούμε, μια αντένδειξη για τη μεταμόσχευση. Έχω χειρουργήσει και ασθενείς 83-84 χρονών, αλλά δηλαδή τον βλέπεις τον ασθενή αυτόν και λες, okay, είναι 70 χρονών. Αν έχεις ενεργό καρκίνο αυτή τη στιγμή ή αν είχες καρκίνο πριν 1-2 χρόνια, είναι αντένδειξη γιατί μπορεί να επανέλθει. Αν έχεις λίμωξη εκείνη τη στιγμή, ακόμα και ένα απλό κρυολόγημα είναι αντένδειξη για να μπεις, καταρχήν να έχεις γενική αναισθησία και να σου δώσουμε νοσοκαταστολή μετά. Όλους αυτούς τώρα μέσω του COVID λέμε ότι όλοι οι ασθενείς που είχαν COVID πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 7 εβδομάδες από τότε που είχαν τεσταριτή, είχαν κάνει τεστ και ήταν θετικοί, ούτως ώστε να μπουν και να τους κάνουμε εμείς μία μεταμόσχευση. Και γενικά διάφορα είδους, ακόμα και ασθενείς που έχουν HIV, ασθενείς με υπατήτηδα β, γενικά ακόμα παλιότερα ήταν αντένδειξη, αλλά τώρα μπορούσαν να τους μεταμοσχεύσεις. Γιατρέ, να ρωτήσω για το δότη, υπάρχει όρο ηλικίας που μπορεί να δώσει τον νεφρό του? Όχι συγκεκριμένα. Όσον αφορά, μιλάμε τώρα για το ζωντανό δότη, έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι, ο ζωντανός δότης, αυτό που θέλουμε εμείς και μέσω όλο το... Είναι τόσο πολύ scrutinized όλες αυτές οι εξετάσεις που κάνουμε για το δότη. Στην ουσία πρέπει να είμαστε σχεδόν 100% σίγουροι ότι θα φτάσει το τέρμα της ηλικίας του χωρίς να χρειαστεί αιμοκάθαρση ο ίδιος. Φανταστείτε τώρα κάποιος να δώσει τον νεφρό του και κάτι να γίνει και να χρειαστεί αιμοκάθαρση στο μέλλον για οποιοδήποτε λόγο. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας, αλλά είναι διάφορα, ακόμα και αν έχεις υπέρταση, αλλά με ένα φάρμακο μόνο, όχι να παίρνεις 2 ή 3, γιατί είπαμε και στην αρχή ότι όταν έχεις υπέρταση μπορεί να καταστρέψεις τους νεφρούς σου, θα μπορέσεις να δώσεις νεφρό. Ζαχαρώδης διαβήτης, στην ουσία αυτή τη στιγμή δεν παίρνουμε από ασθενείς που έχουν ινσουλίνη, ας πούμε, για να δώσουν τους νεφρούς, γιατί ξέρουμε ότι μπορεί να χρειαστούν νεφρό οι ίδιοι. Οπότε στην ουσία δεν είναι τόσο ηλικία, αλλά όσο είναι το ιστορικό του κάθε δότη. Πολύ ωραία. Και πριν κλείσουμε, γιατρέ μου, κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες για μετά τη μεταμόσχευση. Τι πρέπει να προσέξει ο ασθενής? Αυτό που κάνουμε εμείς στους ασθενείς μας εδώ είναι ότι τους βλέπουμε περίπου για 6 μήνες στην κλινική. Βέβαια έρχονται και ασθενείς από το εξωτερικό και τους χειρουργούμε όταν έχουν τους δικούς τους δότες. Τους κρατάμε για ορισμένες εβδομάδες και είμαστε σίγουροι ότι όταν θα γυρίσουν πίσω στη χώρα τους θα τους κοιτάει ένας νεφρολόγος. Στην ουσία το μοναδικό πράγμα που πρέπει να προσέχουν είναι να μην ξεχνάνε να πάρουν τα νοσοκατασταλτικά τους φάρμακα. Όταν έρχονται και τους βλέπουμε εμείς εδώ, τους κάνουμε γενικές αίματος, ούτως ώστε να δούμε ότι η κρεατινίνη τους παραμένει το ίδιο, ότι δεν έχουν κάποια συμπτώματα, οτιδήποτε άλλο που να μας δείξει ότι υπάρχει απόρριψη. Όταν έρθει κάποιος, ας πούμε, και η κρεατινίνη του έχει ανέβει ψηλά, τώρα θα πρέπει να τους κάνουμε βιοψία. Το να έχεις απόρριψη δεν είναι το τέλος του κόσμου. Τη θεραπεύουμε, συνήθως θεραπεύεται εύκολα. Απλά πρέπει να τους δώσουμε έξτρα αγωγή γι' αυτό. Πολύ ωραία. Και τέλος, μία τελευταία ερώτηση. Υπάρχει κάποιος νόμος για το
δότη που μπορεί να δώσει νεφρό. Όσον αφορά... γιατί νομίζω ότι υπάρχει κάποιος, δεν μπορείς να αγοράσεις, αν δεν κάνω λάθος, νεφρό. Εννοείται. Ναι, εννοείται αυτό. Ακόμα και όταν είναι μέλος της ίδιας οικογένειας ή φίλοι, πάντα υπάρχει ένας independent assessor, κάποιος ο οποίος δεν τον έχουμε γνωρίσει εμείς ποτέ, είναι κάποιοι που έχουν αυτή τη δουλειά, ούτως ώστε αν έρθεις εσύ, ας πούμε, με κάποια φίλη σου που θέλει να δώσει τον νεφρό, πρέπει να τους δείξεις ότι όντως είσαστε φίλοι, πρέπει, ας πούμε, να δουν φωτογραφίες ότι, από το παρελθόν. Να δουν, ξέρω εγώ, είμαι εγώ εδώ, ας πούμε, με σένα πριν από ένα χρόνο, είχαμε πάει εκεί, το ένα άλλο κτλ. Ότι υπάρχει αυτή το long term σχέση, ότι γνωρίζεστε εδώ και πολύ καιρό και όχι, ότι όπως λες και εσύ, δεν κάποιος αγόρασε τον νεφρό μέσω του ίντερνετ ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ μου. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε. Ελπίζω να σας ξαναέχουμε σύντομα στην εκπομπή για να μας μιλήσετε και για ένα άλλο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι την ερχόμενη Πέμπτη με ένα διαφορετικό θέμα. Καλό σας βράδυ.